σύστημα ανάπτυξης των διακρατικών μας σχέσεων από το Υπουργείο του Εξωτερικών ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος μέχρι όλα τα ελληνικά Υπουργεία και συμφωνήσαμε στο να διαμορφώσουμε ένα πλάνο δράσης στο οποίο θα συμπεριληφθούν οι κοινές μας δράσεις, η συνεργασία μας σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Θέλουμε, όπως είπαμε στο ΕΒΕΑ προηγούμενα, να αναπτύξουμε τις οικονομικές σχέσεις, τις εμπορικές μας σχέσεις, να πάρουμε βοήθεια στην τυποποίηση και στη διανομή προϊόντων, να υπάρξουν καινούριες επενδύσεις σε κατέρωθεν και ιδιαίτερα για μας ιταλικές. Αλλά οι σχέσεις μας με την Ιταλία δεν είναι μόνο οικονομικές σχέσεις. Δεν είναι μόνο σχέσεις ως προς το προσφυγικό. Οι σχέσεις μας με την Ιταλία είναι σχέσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, είναι σχέσεις κοινωνιών και αυτές αναλάβαμε με τον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, να φροντίσουμε να αναπτυχθούν. Σε μερικές εβδομάδες επισκεφτεί τη χώρα μας και ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επίσης, με την Ιταλία έχουμε κοινές αγωνίες και συμφέροντα όσον αφορά το ενεργειακό. Έχουμε το μεγάλο project, το μεγάλο σχέδιο, τη μεγάλη κατασκευή του ΤΑΠ. Έχουμε τον κάθετο Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους ανέμους και τα ύδατά μας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά για να φυσάνε ούριο άνεμο στις σχέσεις μας και να μου επιτρέπουν για άλλη μια φορά να πω: Παόλο, καλώς όρισες στην Αθήνα. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας, είναι ιδιαίτερη προσωπική ικανοποίηση να σε έχουμε μαζί μας έστω και για λίγες ώρες. Καλώς ήρθες, Παόλο, καλώς ήρθες στην Αθήνα. Grazie. Σας ευχαριστώ. Η μετάφραση είναι αγγλικά ή ιταλικά. Είναι Ιταλιάνο. Είναι Ιταλιάνο. Είναι Ιταλιάνο. Bene, grazie, grazie. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ομολογό μου και φίλο τον Νίκο Κοτζιά για την θερμότατη υποδοχή και τα ευγενικά και καλά του λόγια σχετικά με τις σχέσεις των δύο χωρών και με την Ιταλία. Αναμφίβολα, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας έλκουν τις ρίζες τους από αρχαιοτά των χρόνων μεταξύ δύο ιστορικών πολιτισμών της Μεσογειακής Λεκάνης και έχουν μια στερεότατη πολιτική βάση που σήμερα μεταφράζεται και ερμηνεύεται και τροφοδοτείται από σχέσεις προσωπικές σε προσωπικό επίπεδο πολύ θετικές μεταξύ των δύο ομολόγων υπεξυπουργών εξωτερικών των δύο χωρών. Με τον Νίκο νιώθει ένας τον άλλο, συνεννοούμεθα και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε επί ορισμένων ζητημάτων και θεμάτων και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η μοναδική σχέση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας που δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες σχέσεις, είναι ένας δεσμός και μια σχέση που μας επιτρέπει ακριβώς με τις πολιτιστικές βάσεις και θεμέλια, θα έλεγα και συναισθηματικές, μεταξύ των ζώων και των βιογραφιών που μας ενώνουν, μας επιτρέπει σήμερα ακριβώς να ορθώσουμε, να ψώσουμε μια κοινή φωνή πάνω σε διάφορες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις όπως αυτές αναδύονται. Καταρχάς, συμμεριζόμεθα τον αγώνα κατά της απειλής της τρομοκρατίας και συμφωνώ με τα λόγια του Υπουργού του κ. Κοτζιά σχετικά με την καταδίκη αυτών των αποτρόπων επαναλαμβανόμενων δραματικό το τρόπο τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Άγκυρα της Τουρκίας. Μας ενώνει η δέσμευση για να προσπαθήσουμε να βρούμε διπλωματικές λύσεις στις κυριότερες διεθνείς κρίσεις ως αυτές υφίστανται επί παραδείγματι στη Συρία. Από την Συρία μεταξύ των άλλων προέρχεται το ίμιση των μεταναστευτικών ροών που διασχίζει την Βαλκανική και κατά συνέπεια οι λύσεις πέραν του να θέσουμε πέρα στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική τραγωδία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια θα ήταν και μια συμβολή στην μείωση
της μείωσης των μεταναστευτικών ροών. Η συμφωνία της Διεθνούς Ομάδος Στήριξης της Σύριας που κατέληξε στο Μόναχο της Βαβαρίας περίπου πριν από μία εβδομάδα μετά από μία συνάντηση που διήρκεσε 7 ώρες είναι μία εύθραυστη συμφωνία και εγώ είμαι πεπισμένος εξάλλου ότι αν αρχίσουμε να την εφαρμόζουμε καταρχάς σε ό,τι αφορά τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και κάποια αποτελέσματα επετεύχθησαν ήδη χάρη στον συντονισμό του Σταν Φαντεβιστούρα, του ειδικού επισταλμένου του ΟΗΕ, εναπόκειται σε εμάς και θα είναι πραγματιστικό από τη συνάντηση η οποία συγκαλείται σήμερα στη Γενέβη, ξεκινώντας από το σημείο αυτό, το θέμα της κατάπαυσης των εχθροπραξιών να μπορεί να γίνει εφικτή. Όπως αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, κάποιο βήμα περαιτέρω, πέραν της σταθεροποίησης στην Λιβύη, ως γνωρίζετε, το Συμβούλιο προτείνεται ο σχηματισμό νέας κυβέρνησης που θα πρέπει να υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου τις προσεχείς ημέρες. Και εδώ ο δρόμος θα είναι μακρύ, δεν θα πρέπει να τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι τα αποτελέσματα θα είναι εύκολα ή στα μέτρα τα δικά μας, αλλά εκείνο που έχει σημασία σήμερα για όλους όσοι, όπως και ο Νίκος γνωρίζει για το βάθη, όσοι κάνουν το έργο το δικό μας, να εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε και να στοιχηματίζουμε σε διπλωματικές λύσεις εφικτές. Οι ψευδεστήσεις για εύκολες στρατιωτικές λύσεις είναι μια ψευδέστηση που και κατά το παρελθόν παρήγαγε συχνά και αρνητικά αποτελέσματα, έστω και αν φυσικά οι δράσεις, η στρατιωτική κατά της τρομοκρατίας παραμένει και είναι βεβαίως αδιαμφισβήτητο. Οι σχέσεις μας επικεντρώνονται πολλά και στις τελευταίες εβδομάδες στο θέμα των μεταναστευτικών ροών, επί του οποίου πιστεύω ότι έχουμε μια κοινή οπτική το γεγονός ότι πρόκειται για μια μακράς πνοής πρόκληση όπου οι λόγοι και τα αίτια είναι της πάση γνωστά. Το θέμα δεν δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και δεν θα ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες. Οφείλουμε να είμεθα ικανοί να το διαχειριστούμε τα επόμενα προσεχή έτη. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, για να τύχει διαχείρισης, δεν μπορεί να αφαιθεί το βάρος σε μεμονωμένες άρτια αφιχθήσεις χώρες, αλλά πρέπει να τύχει διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συναντήσεις μας, η επίσκεψή μου εδώ στην πόλη των Αθηνών, φυσικά έχουν στο επίκεντρο τις σχέσεις μας όχι μόνο στο επίπεδο το γεωπολιτικό αλλά και στο καταρχάς οικονομικό επίπεδο. Σήμερα το πρωί συμμετείχαμε σε ένα φόρουμ ειδικά στα προϊόντα διατροφής και μας ενδιαφέρουν κοινά σχέδια στα οποία συμμετέχουν από κοινού ιταλικές επιχειρήσεις και εταιρείες και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Πιστεύω έχουμε μια πρόκληση από το ενεργειακό επίπεδο που νομίζω μας φέρνει πολύ κοντά και γι' αυτό εργαζόμεθα από κοινού στον αγωγό Transatlantic Adriatic που οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες και νομίζω εντός του 2020 θα φέρει το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Ελλάδα και βεβαίως μέσω άλλων αγωγών στο σύνολο της Βαλκανικής. Σε αυτό το σχέδιο συνδέονται και άλλα σχέδια, άλλα έργα Ελλάδας, Βουλγαρίας και άλλες συνεργασίες. Συνεπία σημαντικότατων ανακαλύψεων ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα μελετηθούν και τέλος η Ελλάδα και η Ιταλία δεν μπορούν, δεν θα πω
Θα μπορούσαμε. Το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, διότι πραγματικά όντως έτσι υπάρχει η πολιτιστική διάσταση των δύο σχέσεων, των διμερών, διότι μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, φυσικά, καταρχάς, η πολιτιστική διάσταση είναι εκείνη την οποία θα πρέπει να δούμε, όπως συχνά και λέει και ο Νίκος, είμαστε μεγάλες δυνάμεις σε πολιτιστικό επίπεδο και οφείλουμε να στηρίξουμε σε αυτό. Έχουμε πάνω από 100 συμφωνίες μεταξύ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ελλάδος και Ιταλίας. Έχουμε 11 αρχαιολογικές αποστολές που εργάζονται εδώ στην Ελλάδα. Είμαι θα υπερήφανη ότι έχουμε και την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή εδώ στην Αθήνα. Και με την επόμενη επίσκεψη του κυρίου Φρανσεσκίνη θα υπογράψουμε και το πρόγραμμα πιο, το εκτελεστικό πιο συγκεκριμένο για την πολιτιστική συνεργασία της επόμενης διετίας. Με βαθιά συνείδηση ότι τούτη εδώ τη στιγμή στη Μεσογειακή Λεκάνη υπάρχει τεράστια ανάγκη πολιτισμού και κουλτούρας και παιδείας, και η Ελλάδα και η Ιταλία σε αυτό τον πολιτισμό και την παιδεία μπορούν να δώσουν μια απόκριση μοναδική και ασφαλέστατα πάρα πολύ βαθιά ριζομένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε. Τα κατάλαβες τα ιταλικά. Όλα. Όλα. Δηλαδή ήθελα να διορθώ.